Ω! Γι' αυτό έχει τρελαθεί ο Γρηγόρης από το πρωί. Λουκάνικο. Καλά, όταν στα ζυμαρικά υπάρχει λουκάνικο, τρελαίνομαι. Λοιπόν, ριγκατόνι, και τα ριγκατόνι τα ωραιότερα δεν υπάρχει, με λουκάνικα και σάλτσα από ρούμι. Είναι βαρύ. Όχι. Θα δοκιμάσω κι εγώ σήμερα. Δεν είναι και σαν σίδερο. Ναι. Θα βάλεις μόνο στυράκι, θα σου βάλω εγώ. Εσύ μόνο. Καλέ, έχει πήξει τέλεια η σάλτσα. Μυρίζει καλά, φίλες, μυρίζει εξαιρετικά. Εάν κάνεις αυτή τη συνταγή στο Φίλιππο, πάμε για μεγάλα πράγματα. Περίμενε. Να ακούσεις, σου λέω. Τα ριγκατόν είναι μεγάλα. Ναι, ρε Θέμη, τα ριγκατόν μεγάλα είναι πάντα. Όχι, πάμε για μεγάλα πράγματα με σένα και το Φίλιππο. Ναι, όχι, μιλάει και ο Θέμης από πάνω και σχολιάζει τα ριγκατόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Βεβαίως, πάμε. Τι θα χρειαστούμε, πω. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο ριγκατόν μεγάλα. Ένα πακέτο λουκάνικα χωριάτικα, τρεις πιπεριές χρωματιστές. Α, υπάρχουν και μικρά. Βεβαίως. Όσα είχα στο μυαλό μου, έχει δίκιο Θέμης. Ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 50 ml ελαιόλαδο, 20 ντοματίνια, 40 γραμμάρια κουκουνάρι, 200 ml ζωμό λαχανικών, 100 ml ρούμι, ανθό σαλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, φρέσκο θυμάρι και βασιλικό, και 100 με 200 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο. Τέλεια. Λοιπόν, όλα θα γίνουν σε ένα τηγάνι και σε μία κατσαρόλα. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Παίρνω εγώ εδώ τώρα το τηγανάκι μου. Έχω κάνει όλη την προετοιμασία. Έχω ψιλοκόψει πιπεριές, κρεμμυδάκια, ντοματίνια. Έχω καβουρδίσει το κουκουνάρι μου. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Θα βάλω στο τηγανάκι λίγο ελαιόλαδο, γιατί θα βγάλει το λουκάνικο τα λίπη του, και θα ξεκινήσω με το λουκάνικο. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω βράσει τα ριγκατόνι μου. Καθόλου λάδι βασικά. 2-3 λεπτά λιγότερο από ό,τι λέει από ό,τι λέει η συσκευασία. Χωριάτικο. Πολύ ωραίο είναι. Είπα να μας πιάσει λίγο τώρα για Σαββατοκύριακο, γιατί το Φραγκφούρτης δεν είναι... Ναι, να μας πιάσει το Φραγκφούρτης. Είναι ελαφρύ πολύ. Είναι ελαφρύ. Καλά πλάτα. Λοιπόν, θα σοτάρουμε πάρα πολύ καλά. Θα το αφήσουμε να πάρει ωραίο χρώμα. Μπορούμε την εστία να τη βάλουμε στο full, στο 9. Έχω καβουρδίσει λοιπόν εδώ το κουκουνάρι. Να δείξουμε λίγο εδώ την πιπεριά και το λουκάνικο. Αν θέλετε τα κάνετε ξεχωριστά. Εγώ, για να προλάβω να τα κάνω όλα, τα έχω σοτάρει ξεχωριστά. Εσείς δεν χρειάζεται. Θα τα κάνετε όλα σε ένα μεγάλο τηγάνι. Αν δεν έχετε μεγάλο τηγάνι, μια κατσαρολίτσα. Λοιπόν, έχω ψιλοκόψει και τα ντοματίνια. Όταν θα αρχίσει το λουκάνικο να παίρνει ωραίο χρώμα, θα προσθέσω την πιπεριά. Εγώ έχω πάρει μία πιπεριά από το κάθε χρώμα, μία πράσινη, μία κίτρινη και μία κόκκινη. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε μέσα. Ό,τι θέλουμε. Κρεμμύδι βάζει. Θα βάλω. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλω και κρεμμυδάκι. Και στο τέλος θα τα σβήσω όλα με ρούμι. Αλλά φανταστική συνταγή. Και για παιδάκια είναι πολύ ωραία. Το ρούμι δεν φαίνεται, είναι πολύ ελαφρύ. Ναι, ίσα-ίσα που αφήνει το άρωμα. Ναι. Αν τώρα οι φίλοι που μας παρακολουθούν δεν θέλουν να βάλουν καθόλου αλκοόλ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Εδώ. Μόλις θα αρχίσουν να μαλακώνουν λίγο και να παίρνουν ωραίο χρώμα οι πιπεριές, θα προσθέσουμε το κρεμμυδάκι και το σκόρδο. Αν θέλετε βάζετε σκόρδο, αν δεν θέλετε το αφήνετε τελείως στην άκρη. Το λουκάνικο έτσι κι αλλιώς έχει αρκετά και μυρωδικά και μπαχαρικά. Είναι πικάντικο από μόνο του. Κρεμμυδάκι. Το έχω ψιλοκόψει. Όσο πιο ψηλά τα κόψετε εδώ τα λαχανικά, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα ψηθούν. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να γίνει το φαγητό σε ένα τηγάνι, σε μια κατσαρολίτσα. Λοιπόν, θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι για να βοηθήσω να μαραθούν πιο εύκολα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μπούκοβο αν θέλετε. Ταιριάζει. Και μόλις αρχίσει να καραμελώνει και το κρεμμυδάκι, θα προσθέσουμε στο τέλος τη σκελίδα σκόρδο. Γιατί λέω στο τέλος. Εάν το σκόρδο πάρει πολύ χρώμα, θα αρχίσει να πικρίζει. Εδώ.
Τα ντοματίνια τα έχω κόψει σε ροδέλες. Ωραίο. Για να το τρώω όλο εγώ. Έτσι ώρα. Πρέπει είναι πολύ καλό. Έλα να γεμίσω. Λοιπόν, τιμάρι φρέσκο. Έχω και βασιλικό, τον οποίο θα το προσθέσουμε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Κουκουνάρι. Μην το φοβηθείτε. Δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Και τα ντοματίνια. Λοιπόν. Τώρα αυτά θα τα φέρουμε 2-3 στροφές στο τηγάνι. Και θα τα σβήσουμε με το ρούμι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε λευκό είτε μαύρο. Ό,τι υπάρχει στο σπίτι. Αν έχετε κάβα, βάλτε αυτό που έχετε. Δεν μιλάει κανείς εδώ μεταξύ. Εγώ τώρα μπήκα στο Instagram και είδα μια φωτογραφία της Ηλιάκη που είναι τόση κοιλιά της και είναι τέλεια. Με το καλό, με το καλό. Με το καλό. Ξέρω και το φίλο. Μου το είπε, δεν το λέω. Αυτό. Σου είπα, έτσι. Όταν θα μείνεις έγκυος και θα είναι κοριτσάκι, θα το βαφτίσω εγώ. Κοριτσάκι, κοριτσάκι, κοριτσάκι. Έλα, δεύτερο. Ρίξε. Ήτανε για τον Οδυσσέα ρε, το πρώτο. Α, ναι, πάρε για τον Μάρκο τώρα. Και μετά για μένα. Περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, φτάνει, ρε. Προσθέτω το ρούμι. Είναι ωραίο να φαίνεται και τηλεοπτικό. Ναι, αλλά τηλεοπτικό, άμα το φάω αυτό θα γίνω παιδοβούβαλο. Και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ... Ψάχνω συμπαίχτη για σούμο. Ωραία. Θα προσθέσουμε το ζωμό. Λοιπόν, αν δεν θέλετε, επειδή έχετε παιδάκια στο σπίτι, μην βάλετε καθόλου αλκοόλ. Αλλά είναι, εγώ δεν το αισθάνομαι το ρούμι, είναι σανς μόνο. Δεν καταλαβαίνεις το αλκοόλ. Λοιπόν, στο τέλος θα προσθέσουμε μέσα βασιλικό. Και όταν θα αρχίσει να μελώνει εδώ τώρα η σαλτσούλα, θα προσθέσετε μέσα τα βρασμένα ριγκατόνι. Στο τέλος θα προσθέσετε και το τυράκι, αν θέλετε μέσα, και θα σερβίρετε. Είναι τόσο απλό, τόσο γρήγορο, τόσο εύκολο. Προσθέτουμε και τα ριγκατόνι. Ανακατεύουμε. Παίρνουμε 2 στροφές, αφήνουμε να χυλώσουν. Τυράκι και με τις υγείες σας. Α, εσύ με δοκίμασες από χθες. Α, όχι. Σήμερα θα δοκιμάσεις. Α, εντάξει, Νίκο μου. Λοιπόν, τέλεια. Έτοιμη. Είσαι φανταστική.